είναι τραγικό να βρισκόμαστε για μια ακόμα φορά και να καταγγέλνουμε ένα εποπτικό έγκλημα το οποίο συγκελείται σαν φάρσα 8 χρόνια μετά το έγκλημα του Νόρμαν Ράντουιτ. Καταγγέλνουμε την εφοπλιστική ασυδοσία και το απανταδόρισμα που έχουν από τις κυβερνήσεις και το Υπουργείο που μπρος τα κέρδη τους δεν λογαριάζουν όχι εργασιακές σχέσεις αλλά ούτε καν τις ανθρώπινες ζωές. Είναι εξοργιστικό. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας να προσπαθεί να μεταφέρει στους οδηγούς των φορτηγών τις ευθύνες για το συμβάν. Και εμείς ρωτάμε σαν επαγγελματίες οδηγοί, η ασφάλεια του πλοίου είναι ευθύνη των επιβατών, είναι ευθύνη των οδηγών, δεν είναι ευθύνη της εταιρείας. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για μια ακόμα φορά για να συμπαρασταθούμε μαζί με τα ναυτεργατικά σωματεία και να ετοιμαστούμε για οποιαδήποτε κινητοποίηση στο μέλλον. Επίσης, καταγγέλνουμε το ότι το πλοίο έχουν σταματήσει οι έρευνες αυτή τη στιγμή και το μεταφέρουν στο λιμάνι του Αστακού, ενώ θα μπορούσαν να ψάξουν για τους 10 αγνοούμενους συναδέλφους ή επιβάτες που είναι εκεί μέσα. Και καλούμε όλον τον κόσμο να δώσει τη δική του απάντηση στο συλλαλητήριο 26 Φλεβάρι στο Σύνταγμα. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.